Καλησπέρα σας από το στάδιο Νταλούς. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στην ΠΕΦΕΚ και στον ΠΑΟΚ, έχουμε κοντά μας δύο από τους ποδοσφαιριστές που είναι εκτός αποστολής, το Στέλιο Μαλεζά και το Λάζαρο Λάμπρου. Στέλιο, ψυχολογικά αλλάζει κάτι μπαίνοντας σε ένα γήπεδο το οποίο το βλέπεις ντυμένο στα χρώματα του Champions League? Το Σεντόνι είναι στη σέντρα, θα ακουστεί ο ύμνος, αλλάζει κάτι για εσάς? Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε αντιπάλους σε αυτό το επίπεδο. Γνωρίζουμε όλοι πριν τι θα αντιμετωπίσουμε, τι θα ακούσουμε τον ύμνο, τι βλέπουμε τα αστέρια του Champions League. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα όνειρο το οποίο όλοι οι ποδοσφαιριστές το έχουν στο μυαλό του να πραγματοποιήσουν. Από εκεί και πέρα, εμείς θα πρέπει να ξεπεράσουμε όλη αυτή τη φάση, να κοιτάξουμε το τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το παιχνίδι και το πώς θα αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο. Φαντάζομαι, Λάζαρε, για σένα που είσαι και πιο μικρός, είναι μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτά τα παιχνίδια, έτσι? Θα συμφωνήσω με τον Στέλιο ότι είναι εμπειρία που θέλει να ζήσει κάθε ποδοσφαιριστής, που είναι όνειρό του από μικρό παιδί. Και είμαστε τόσο κοντά και θα δώσουμε το 100% για να το καταφέρουμε. Αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ έχει περάσει από τη Βασιλεία με δύο νίκες, έμεινε αίτητος με τη Σπαρτάκ, αντιμετωπίζει σήμερα στο πιο δύσκολο εμπόδιο πριν τους ομίλους του Champions League. Τι αλλάζει και τι πρέπει να προσέξει η ομάδα σε αυτή την αναμέτρηση? Πρέπει να ξεχάσουμε τα τελευταία παιχνίδια. Το τι έχει γίνει στα προηγούμενα παιχνίδια, αυτό πρέπει να κοιτάμε είναι να αντιμετωπίσουμε την Μπενφίκα, γιατί είναι διαφορετικό παιχνίδι από όλα τα άλλα. Νομίζω ότι η ομάδα είναι έτοιμη γι' αυτό και ο σκοπός μας είναι να περάσουμε και πρέπει να το καταφέρουμε. Αν είχες μία επιθυμία που ήξερες ότι θα γίνει πραγματικότητα, τι θα ζητούσες για το σημερινό παιχνίδι εκτός του αποτελέσματος, τι πρέπει να κάνει η ομάδα για να φύγει με το αποτέλεσμα που θέλει? Να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο, να βρεθούμε σε καλή μέρα και δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν.